Κύριε Σοφιανέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Χατζή. Και βεβαίως αντιδράτε στα εξοπλιστικά, το ξέρω αυτό. Δεν τα ψηφίζετε, έτσι δεν είναι, ή τα ψηφίζετε? Ναι, ναι, ναι. Δεν τα ψηφίζετε. Γιατί αλήθεια έχετε αυτή την αντίδραση στον εξοπλισμό της χώρας απέναντι σε μια Τουρκία που, όπως βλέπετε καθημερινά, η ρητορική τους αλλά και η πολιτική τους στάση απέναντί μας γίνεται όλο και πιο εχθρική, και βλέπετε ότι το διάλογο δεν τον αντέχουν τώρα μεταξύ μας, ούτε έχουν καμία διάθεση τώρα να κάνουν διάλογο με την Ελλάδα αυτή. Να θυμίσω ότι αναφέρεστε στην Τουρκία, τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ. Να θυμίσω επίσης ότι αναφέρεστε για ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα ενταγμένο σε μια ευρύτερη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, η οποία με βάση τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, στο κέντρο της βρίσκεται η συμπληρωματική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Άμυνας να δρά με το ΝΑΤΟ για να έχει στρατηγική αυτονομία. Τώρα, δηλαδή μεταξύ μας, επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια. Μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι τα συγκεκριμένα. Όχι, εντάξει, σωστά. Επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, κύριε Σοφιανέ, από το γυμνάσιο στην Πάτρα, θα νομίζω ότι μου έχετε δώσει γραμμή, γιατί αυτό το είπα. Και δεν μου έχετε δώσει βεβαίως, γιατί δεν έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Αλλά το είπα νωρίτερα, ότι ούτε το ΝΑΤΟ κάνει τίποτα, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τα σύνορα και να πει όπα μάγκες, δεν θα πειράξετε την Ελλάδα. Και είπα μάλιστα αυτό που είχε πει και ο Τσόρτσιλ στο Ρούσβελτ, θα το επαναλάβω για τους ακροατές μας, ότι να μας δώσετε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να μας δώσετε τα αεροπλάνα με τα λεφτά που μας δανείσατε για να τα αγοράσουμε. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό είναι μια γενική αρχή που οπωσδήποτε υπάρχει και ισχύει. Η γενική αρχή έχει μια αξία όταν την θυμόμαστε και όταν με βάση αυτή κρίνουμε τα μεγάλα λόγια και τις παχές κουβέντες που ακούμε από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τα άλλα κόμματα που ψήφισαν αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων την ίδια περίοδο που στενάζει η χώρα στην ακρίβεια, την ίδια ώρα που λαιλατούνται οι μισθοί, που καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με 22.000 νεκρούς. Ναι. Το ερώτημα λοιπόν, αυτοί οι εξοπλισμοί ωφελούν την εθνική μας άμυνα? Mm-hmm. Αυτοί οι εξοπλισμοί εντάσσονται σε ένα σχέδιο αποτροπής και εξασφάλισης της κυριαρχίας απέναντι στην αμφισβήτηση που υπάρχει? Και λέμε λοιπόν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι αυτά δεν τα εξυπηρετούν. Ότι αυτοί οι εξοπλισμοί είναι ενταγμένοι στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η στρατηγική υπεροχή για την οποία μιλάνε δεν αφορά την ΑΟΣ και τον καθορισμό της, δεν αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αφορά την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δρώντας συμπληρωματικά στο ΝΑΤΟ να έχει στρατηγική αυτονομία απέναντι στους σχεδιασμούς των αντιπάλων της, της Ρωσίας, της Κίνας. Απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς λοιπόν εντάσσονται αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα για τα οποία με τόση περηφάνεια μίλησε ο Πρωθυπουργός αλλά και τα άλλα κόμματα. Μάλιστα. Και αυτά, ξέρετε κύριε Χατζή, επειδή εντοπίσατε μια σειρά πλευρές, δεν είναι όμως μια γενική κουβέντα. Όχι, δεν είπα ότι. Δεν ισχυρίστηκα ότι είναι μια γενική κουβέντα. Ανοίξανε σαμπάνιες. Ναι. Ανοίξανε σαμπάνιες. Ακούσαμε για την εθνική μας υπερηφάνεια και τόσα άλλα. Να θυμηθούμε ότι πριν από λίγα χρόνια ανοίγανε σαμπάνιες για τον περίφημο East Med, για τον περίφημο αγωγό, ο οποίος θα μας αναβάθμιζε στρατηγικά. Βλέπετε σήμερα που είναι η συζήτηση. Ναι, ναι. Βλέπετε, τα λέμε αυτά γιατί πρέπει κάποιοι με την πείρα που έχουν να την μετατρέψουν και σε πολιτικό συμπέρασμα. Σύμφωνοι, αλλά δηλαδή εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως, εγώ να επανέλθω σε αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω καμία χώρα η οποία να έχει ένα τέτοιο γείτονα και να μην εξοπλίζεται. Θυμάμαι, και σήμερα συμβαίνει αυτό, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Γαλλία, η Γερμανία, που παρά το γεγονός ότι είχαν απαγορεύσει τότε με τη συνθήκη να μην ξανακάνει εξοπλισμούς, έκανε, η Σοβιετική Ένωση παλιά, η Ρωσία σήμερα, η Σοβιετική Ένωση γιατί είχε το αντίπαλο δέος των Ηνωμένων Πολιτειών, εξοπλισμούς, πυρηνικά, σήμερα η Ρωσία του Πούτιν, τα ίδια. Θέλω να πω δηλαδή, πάντα υπάρχει αυτό το παιχνίδι των εξοπλισμών, κύριε Σοφιανέ, μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, δεν είναι κάτι καινούργιο δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούργιο, όμως σε κάθε εποχή έχει και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν το συζητάμε, εντάξει, ναι. Σε κάθε εποχή πρέπει να δούμε τι συμφέρει. Και εγώ ερωτώ λοιπόν, συμφέρει να πληρώνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια για να έχουμε 15 στρατιωτικές αποστολές έξω από τα σύνορά μας? Τι υπερασπίζονται?
συμφέρει να υπογράφουμε συμφωνίες οι οποίες εκχωρούν γη και ύδρους στους Αμερικάνους στα πλαίσια της κόντρας τους με τους Ρώσους, δίνοντας την Αλεξανδρούπολη, γυπνιάζοντας ακόμα πιο κοντά στην περικύκλωση της Ρωσίας. Συμφέρει να έχουμε πλοία μας, να τα πληρώνουμε για να συνεκπαιδεύονται μαζί με το τουρκικό πολεμικό ναυτικό στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, αλλά αυτό με την Αλεξανδρούπολη, ένα λεπτό. Αυτά πως είναι λεφτά που φεύγουν από τις τσέπες του ελληνικού λαού, δεν είπα ότι... Από τις τσέπες του ελληνικού λαού, ναι, δεν υπηρετούν την εθνική άμυνα. Ένα λεπτό, η ιστορία με την Αλεξανδρούπολη που είπατε μόλις πριν από λίγο, αυτό είναι για το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι. Προφανώς ότι κάνουν. Όπως και η συμφωνία με τη Γαλλία είναι για τα συμφέροντα της Γαλλίας. Ένα λεπτό. Να μείνουμε στην Αλεξανδρούπολη και θα πάμε και στη Γαλλία. Σε ό,τι αφορά την Αλεξανδρούπολη, πέρα από τα συμφέρον που εξυπηρετεί η βάση εκεί μια μεγάλη συμπεριαλιστική δύναμη όπως είναι οι ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά όμως βοηθάει και εμάς για ένα ανάγχωμα και μια, πώς να το πει κανείς, πιο χαλαρή στάση της Τουρκίας στην περιοχή. Γιατί και οι Τούρκοι. Γιατί θα μας προστατέψουν οι Αμερικανοί, αυτό εννοείται. Μα τι, θα χτυπήσουν τη βάση την Αμερικανική, οι Τούρκοι, όπως και ο Σεφιανέ. Αυτό λέω. Η βάση Αμερικανική δεν είναι για να υπερασπιστεί την Ελλάδα, είναι για να προωθήσει τα σχέδια των Αμερικάνων στην περικύκλωση της Ρωσίας. Όπως και ο East Med, τον οποίο πανηγύριζαν, που υποτίθεται θα κατοχύρωνε την ΑΟΣ και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ναι, έγινε φύλο φτερό τώρα που οι Αμερικάνοι αλλάζουν χαρτί και θέλουν να πλησιάσουν την Τουρκία για να την αποκόψουν από τους Ρώσους. Ναι. Σε αυτά τα παιχνίδια λοιπόν παίζουν την εθνική άμυνα της χώρας και την ίδια ώρα καταρακώνεται η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ή δεν είναι έτσι? Αυτή για την ελληνική αμυντική βιομηχανία βεβαίως θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί χρόνια τώρα. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο αυτό. Ας σκεφτεί λοιπόν ένας κόσμος που πάνε τα δισεκατομμύρια που πληρώνουμε, πάνε για τους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ-Αμερικάνων. Μάλιστα. Πάνε για τους σχεδιασμούς που έχουν οι Ευρωπαίοι. Ναι. Ας σκεφτούν ότι σε αυτή την περίφημη συμφωνία με τη Γαλλία, η Γαλλία ξεκαθάρισε ότι η ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής δεν αφορά την ΑΟΣ. Μάλιστα. Άρα γιατί συζητάμε? Γιατί ανοίγουν σαμπάνιες για άλλη μια φορά, κυριολεκτικά κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό? Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να μας πείτε, να μας εξηγήσετε τη σκέψη σας για τη γραμμή και τη στάση που κρατάει το Κομμουνιστικό Κόμμα απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Σοφιανέ. Και... Ναι, κύριε Χατζή, για να κλείσω και εγώ με αυτό, ότι όσο η χώρα μας με βάση το πολιτικό της σύστημα, το οποίο διαδέχεται μια κυβέρνηση στην άλλη χωρίς να αλλάζουν της ουσίας τίποτα, είναι δεμένη στον άξονα Αμερικάνοι-ΝΑΤΟ, σε αυτούς τους σχεδιασμούς δεν πρόκειται να υπερασπιστεί ή να διαμορφώσει όρους υπεράσπισης κυριαρχικών δικαιωμάτων και της περίφημης εθνικής ανεξαρτησίας για την οποία μιλάμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά.